Τι είναι όλα αυτά? Τι είναι όλα αυτά? Τι συμβαίνει εδώ πέρα, παιδιά? Τι συμβαίνει? Γεια χαρά σε όλους, αλλά για να καλώς ήρθατε σε ένα ολοκέντρο βίντεο. Όπως βλέπετε, εμείς εδώ πέρα το διασκεδάζουμε πάρα πολύ. Γι' αυτό και κάναμε και αυτήν εδώ πέρα την πίστα μας. Το Audi λιάζεται και εγώ ακόμα απορώ πώς είναι ακόμα καθαρό. Ελπίζω να άρεσε σε όλους το καινούργιο μας setup. Και έχουμε στη ράμπα μας την ωραία μας κυρία. Ξέρω ότι σε έχω ταλαιπωρήσει πάρα πολύ καιρό με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, απλά όλα συνεχώς μας πάνε πίσω και η δουλειά φυσικά δεν μας αφήνει να προχωράμε με γρήγορους ρυθμούς. Παρ' όλα αυτά, ήρθε η ώρα να πάμε για βάψιμο. Σήμερα θα κάτσουμε να ξυλώσουμε όλο το αυτοκίνητο, καθώς ο βαφέας μου είπε ότι αν το θες να βαφτεί γρήγορα, πρέπει να το φέρεις ξυλωμένο. Δεκτό, πολύ καλά. Το στοιχείο μας δηλαδή να ξυλώνουμε πράγματα. Το πώς θα ξαναδεθεί δεν ξέρω ακριβώς. Παρ' όλα αυτά, είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τι θα χρειαστεί από εδώ και πέρα. Επομένως, σήμερα θα κάσουμε τον Στέφανο και με τον συνεργάτη μου τον Άλεξ να λύσουμε όλο το αυτοκίνητο, ούτως ώστε από εβδομάδα λογικά να πάει κατευθείαν για βάψιμο. Και φυσικά είμαστε πάρα πολύ κοντά στο να βρούμε τον κωδικό του χρώματος. Είναι δύσκολο πράγμα, παιδιά μου, το να βρεις το χρώμα. Ειλικρινά, εγώ δεν περίμενα ότι είναι τόσο δύσκολο, αλλά πραγματικά είναι αρκετά δύσκολο. Παρ' όλα αυτά, όσοι από εσάς θέλετε, μπορείτε στο Instagram, στο Μπουλάκης Projects, να μου προτείνετε κάποια χρώματα πάνω σε βαμμένα αυτοκίνητα φυσικά, για να έχω και εγώ μια πλήρης εικόνα. Λοιπόν, Μπουλάκης Projects στο Instagram, μπείτε, στείλτε μου φωτογραφίες στο Messenger, για να πάρω και εγώ μια ιδέα για να σιγουρευτώ ακριβώς για αυτό που θέλω. Και είμαι σίγουρος πως θα βγει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Και φυσικά θα μπούμε μετά και στο εσωτερικό. Όπως είδατε, έχουμε πάρει κουρμπαδόρο. Λοιπόν, κάντε εγγραφή και μην καθυστερούμε άλλο. Πάμε να αρχίσουμε. Τι να πρωτοπιάσουμε όμως, την ωραία μας κυρία, το S ή το S5? Εδώ πέρα είναι το S5 του φίλου μας του Παντελή, όπου θα φορέσει τις ζάντες αυτές. Ξέρω, σε πολλούς από εσάς άρεσε η συγκεκριμένη ζάντα. Απλά την έβαλα προσωρινά για να δω ακριβώς πώς θα κάτσει. Σας έχω πει ότι είμαι όλο εκπλήξεις. Τι λέει, ρε παιδιά, πώς τα βλέπουμε τα πράγματα? Δύσκολα. Στέφανε, γιατί δύσκολα, τι έγινε πάλι? Βλέπω εδώ πέρα δεν πατάει σωστά. Δεν πατάει τι? Δεν πατάει σωστά. Ναι, αυτό ήθελα να σου το πω κιόλας, το είχα παρατηρήσει. Τι είναι αυτό ακριβώς? Άλλη πολύ αστέρα λες να είναι? Έχει κάτσει εδώ πέρα, αυτό το μόνο. Έκατσε. Εντάξει, ρε, εσύ πολύ αστέρα είναι όμως. Λες να διορθώνεται? Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω. Από τη στιγμή που αυτό έγινε από ανθρώπινο χέρι, σίγουρα διορθώνεται. Λοιπόν, ας μην καθυστερούμε άλλο, ας λύσουμε όλο το αυτοκίνητο για να δούμε τι θα δούμε. Ειδικό πάνω. Για έλα να σου δείξω. Έλα να δεις αυτό που ακουμπούσε. Στο είχα πει ότι κάτι ακουμπάει. Βλέπεις εδώ? Αυτό εδώ πέρα το σημείο. Αυτό θέλω να τριμάρουμε, στο είχα πει. Και αυτό γιατί δες, κοίτα πως είναι το φτερό εδώ. Ναι, ναι. Και πως ανοίγει. Επομένως, ναι. Φέρνεις τροχό και λιμάρουμε αυτό εδώ. Δεν ακουμπούσες τη βίδα τελικά που έλεγες. Όπως λέω πολλές φορές, παιδιά μου, όταν κάνετε κάτι καινούριο, κάτι από την αρχή, πρέπει πάντα να υπάρχει η δοκιμαστική περίοδος. Επομένως, δοκιμάζουμε το αυτοκίνητο, το ρύθμισα αρκετά χαμηλά, έβαλα τις προφυλακτήρες όσο πιο normal γινόταν, για να δούμε ακριβώς πού ακουμπάει, να μην έχουμε θέμα μετά το βάψιμο. Γιατί αν βαφτεί και μετά, εκεί είναι τα ζόρια. Παρ' όλα αυτά, αφού είδαμε τι παίζει, ξέρουμε και πώς το αντιμετωπίσουμε. Εδώ το κομμάτι αυτό, έτσι. Λοιπόν, κάτσε να σου δείξω. Αυτό εδώ πέρα θα το φας, ίσα σαν να τριμαριστεί, εδώ πέρα. Μέχρι το άσπρο. Ναι, ρε παιδί μου, μέχρι να καθαρίσει. Θα το δεις, ρε παιδί μου, αν αρχίσει να τρυπάει. Δεν θέλουμε να τρυπήσει με τίποτα. Αν και θα το γεμίσουμε μετά με πολύ αστέρα. Αλλά δες το, όσο μπορείς, λιμάρισε το εδώ πέρα για να πάρουμε την κλίση μαζί με αυτό. Σταμάτα να δούμε. Ωραία, αυτό ήθελα να δω. Δεν τρυπάει εδώ πέρα, επομένως είμαστε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, θα το κάνεις ακόμα λίγο.
Θέλω να κατεβάσεις ακόμα λίγο εδώ πέρα αυτό και αυτό θα γεμιστεί έτσι κι αλλιώς. Ωραία είμαστε. Πού θα είμαστε. Κατά τα άλλα, δεν νομίζω ότι θα έχει θέμα. Για ξεκινά. Και από εδώ μετά. Τέλεια. Είμαστε αρκετά καλά. Πιστεύω ότι είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Αρκεί να βρούμε και το σωστό χρώμα. Παιδιά μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο το να βρεις χρώμα και εγώ δεν το περίμενα. Το ξαναλέω ότι είπα και πριν. Αλλά έχω πάθει πλάκα. Δεν μπορώ με τίποτα να διαλέξω. Είναι χειρότερο και από το να βρεις ζάντες για το αυτοκίνητο. Πραγματικά. Δεν ξέρω πόσοι από σας το έχετε περάσει. Παρ' όλα αυτά, θέλω να ελπίζω πως είναι κάτι που θα πετύχει. Το εύχομαι δηλαδή. Μακάρι να πετύχει. Έγινε φίλε, σκονίστηκες. Σκονίστηκες πολύ. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να το βγάλουμε. Είναι πάρα πολύ μικρές λεπτομέρειες. Και πρέπει μετά να ασχοληθούμε και με όλο το υπόλοιπο. Δεν έχω βγάλει ποτέ το πίσω προφυλακτήρα, αλλά ελπίζω να μην είναι σαν και τον μπροστά. Έλα ρε Τζέσι της καρδιάς μας, για πες. Θα βγει εύκολα. Ναι. Ναι, και τον μπροστά έτσι λέγαμε και τελικά δεν βγήκε εύκολα. Γιατί. Γιατί, επειδή είχε εκεί πέρα... Ναι μωρέ, εντάξει. Επειδή είχε όλα αυτά εδώ πέρα, ήταν βιδωμένα πάνω στον εργοστασιακό προφυλακτήρα, σιγά το πράγμα μωρέ. Έλα μωρέ, πώς κάνεις έτσι τώρα. Λεπτομέρεια. Για να δούμε τώρα πώς θα είναι το πίσω. Ξέρεις, σκέφτηκα. Σκέφτηκα, επειδή αυτό έχει τον προφυλακτήρα τον RS και έχει και τον S. Ο S, από όσο είδα, κόβει εδώ πέρα, κάνει το ίδιο χρώμα αυτό με αυτό και αφήνει εδώ πίσω ένα διαχύτη, όπως είναι στο μαύρο. Έχουμε και τροχό. Τροχό το ξέρω ότι έχουμε. Παρ' όλα αυτά, το RS έχει εδώ πέρα ένα νεύρο. Δεν ξέρω ακόμα. Αλλά αν ήμουν κάπου εδώ πέρα, θα χρειαστώ πάλι τη βοήθειά σας. Γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς ακριβώς θα θέλατε να είναι, αφού πληκτρολογήσετε στο Google RS4 με το S4. Να δείτε το πίσω προφυλακτήρα, να δούμε. Να μου δώσετε γενικά ιδέες, ρε παιδί μου. Αν θέλετε, γράψτε κάτω στα σχόλια. Αν θέλετε, στείλτε μου μήνυμα με τη φωτογραφία που θα προτιμούσατε και μαζί με το χρώμα στο Instagram, στο Bullaki's Projects. Και πιστεύω να βγει καλό. Τι έλεγες φίλε? Είναι εύκολο. Τι έλεγες, θα βγει εύκολα, ε? Θα βγει εύκολα. Επιμένεις? Επιμένω. Επιμένεις, ωραία, εντάξει. Επιμένει. Τι να κάνω τώρα. Αφού επιμένει. Επιμένεις δηλαδή. Ναι. Είσαι σίγουρος? Απολύτως. Πρέπει να βγάλουμε και το αέριο, γιατί όπως ξέρετε είχε και αέριο το όχημά μας αυτό, κάποτε που ήμουν φοιτητής στο ΤΕΙ Σερών, μηχανολόγος, μηχανικός, παρακαλώ. Πήγαινα με το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για αρκετό καιρό και η αλήθεια είναι ότι έκανα αρκετά χιλιόμετρα γιατί δεν την πάλευα καθόλου με τα λεωφορεία. Επομένως, το υγραέριο μπορώ να πω ότι μέσωσε, αν και κάποια στιγμή χτύπησε μηχανή, αλλά αυτή είναι μια ιστορία που θα την πούμε λίγο αργότερα. Φίλε, επιμένεις? Επιμένω. Επιμένεις δηλαδή ότι θα λυθεί τόσο εύκολα. Εδώ έχεις κολλήσει την τάπα του αερίου. Ποιος κόλλησε? Επιμένει ακόμα. Δείτε, τον έβαλα και τα σορτσάκια του εδώ πέρα. Η απόδειξη ότι έχει καλοκαιριάσει. Λοιπόν, τώρα, επίσης ένα ακόμα που θα χρειαστώ, λέω να βάψω τα φρένα ίδιο χρώμα με τα μάξι. Τώρα θα μου πείτε, πρέπει να έχετε εικόνα για το τι χρώμα θα γίνει πάνω κάτω. Επομένως, μαζί με το χρώμα στο Instagram που θα μου στείλετε μήνυμα, στείλτε μου και το τι χρώμα θα θέλετε τις δαγκάνες. Ένα συνδυασμό δηλαδή, ρε παιδί μου, το πακετάκι. Είναι σαν να λύγει ηλεκτρονικά καλοκαιριά. Και αυτό είναι ωραίο χρώμα, δεν μπορώ να πω, αλλά εντάξει, είπαμε να το φρεσκάρουμε λίγο. Για πες. Δηλαδή τώρα για να βγάλεις το προφυλακτήρα πίσω πρέπει να βγάλεις τα φανάρια. Και σωστά. Φανάρια. Και φανάρια. Θα αφήσουμε κάτι πάνω, μήπως να κατεβάσουμε και το σασμάν, φίλε Στέφανε. Επιμένεις δηλαδή. Επιμένεις, έτσι. Επιμένει. Πάμε να βγάλουμε και τα φανάρια. Αυτή εδώ η λάμπα ήταν μέσα στο φανάρι από το 2005. Καλό. Θυμάμαι γιατί εγώ πήγα να την αλλάξω και μου είχε πέσει μέσα. Δεν ξέρω πώς είχε γίνει αυτό. Και 15 χρόνια μετά, ακόμα ούτε καν κάηκε, φαντάσου, τίποτα. Καλή. Δεν θυμάμαι πως κάνει, ήταν καν καμένη.
Τέλος πάντων. Λοιπόν, τι κάνουμε εδώ. Βγήκαν τα φανάρια, αλλά φίλε, από ό,τι βλέπεις δεν έχει βίδες εδώ πέρα. Τι φάση. Τελικά είναι ακόμα, ακόμα εύκολο είναι. Ακόμα επιμένεις. Και λέω, Αλέξανδρε, τι λέτε εσείς, θα είναι εύκολη δουλειά. Μπαμ-μπαμ. Μπαμ-μπαμ, ναι, ευκολάκι, ευκολάκι. Να σου πω, μήπως να βγάλουμε και το πλαστικό αυτό. Κανονικά δεν θα έπρεπε να έχει κάποιο δίδυμο. Δεν ξέρω, εσύ είπες ότι είναι εύκολο. Κάνε με κλίψ. Δεν ξέρω, εσύ θα μας πεις. Κάνε εδώ πέρα. Εσύ είσαι ο λαμαρινάς καρδιάς μας εδώ πέρα. Όχι λαμαρινάς. Όχι λαμαρινάς. Όχι λαμαρινάς. Για να σε δω. Κράου, ναι. Και το βγάζουμε όλο. Και δεν έχει τίποτα. Άρχισε να λύσει εδώ πέρα. Βάζω. Τα τέτοια βγάλτα, ναι. Βγάλτα. Φέρατε κουτάκι για τις βίδες, ρε. Ή θα τα ψάχνουμε. Φέρουμε. Ε, φέρατε. Πάλι καλά. Τι λες, θα γίνει δουλειά. Εγώ πιστεύω πως άμα βγει και αυτό το μαύρο, έχει κάποιες βίδες από εδώ κάτω. Αυτές που ο Στέφανος έλεγε ότι είναι εδώ πέρα στο φανάρι. Με τα πολλά, εγώ πιστεύω πως είναι εδώ πέρα. Να ρωτήσω. Ε. Τι να ρωτήσεις. Να ρωτήσω. Με το Γερμανό. Βλέξαμε. Ε. Ποιο Γερμανό, ρε φίλε, και εσύ Γερμανό έχεις. Βασικά. Ισπανία, Ισπανία. Να με συγχωρείς. Να με συγχωρείς. Τα έβιζα είναι Ισπανικά, είπαμε. Με προσβάλλεις. Δηλαδή τώρα τι, έχουμε ξυλώσει τα λάστιχα, τα πλαστικά. Πες μου λίγο, θα αφήσουμε κάτι. Έτσι όσο υπάρχει. Εμένα, να σου πω την αλήθεια, με συμφέρει να τα ξυλώσει όλα, γιατί έτσι έπρεπε να βγουν όλα, αλλά ξέρω εγώ. Επιμένεις ακόμα δηλαδή. Τι λύνεις τώρα για να δω. Δεν λύνω ακόμα. Απλά είδα μια κλίπα εδώ. Μήπως να το σηκώσουμε λίγο να δούμε από κάτω τι παίζει. Δεν έχει κανένα κλίπα από κάτω. Δεν ξέρω. Αυτό εδώ πέρα το δοκίμασες, είπες. Μήπως έχει κανένα κουμποτό. Ό,τι βλέπω δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Σήκωσε εδώ το σκύλο. Για να το σηκώσουμε να δούμε. Είναι που βγαίνει εύκολα αυτό. Εγώ το είπα, αλλά. Τι χρώμα να κάνουμε το Audi, στείλτε μου στο Instagram σε μήνυμα, είτε το ίδιο αυτοκίνητο είτε κάποιο άλλο, ό,τι σας αρέσει γενικά, στείλτε μου σε μήνυμα να δούμε τι θα βρούμε ακριβώς. Όσοι δεν ξέρετε, το Instagram κάτω στην περιγραφή θα γράψω το link, όπου θα πατάτε κατευθείαν και θα σας πετάει στο προφίλ μου, για να δείτε φυσικά και άλλες δουλειές που έχω κάνει και ίσως τις ξανατσεκάρω κι εγώ, μήπως δούμε κάτι. Βρήκαμε τίποτα. Αυτά εδώ. Αυτά είναι τα δύο πίδα. Μία και δύο πάνω. Βλέπεις. Έλα, έλα από το μέσα. Από εδώ, έλα, από εδώ. Λοιπόν, είναι σαν τη μετόπι, να ξέρετε. Σαν το μπροστά. Σαν το μπροστά. Άκου λίγο. Μαζί με προφυλακτήρα. Άκου λίγο, άκου λίγο. Έτσι βγαίνει, μετόπι μαζί με προφυλακτήρα, επομένως δες λίγο. Βλέπεις αυτές εδώ πέρα τις βίδες. Πρέπει να βρούμε αυτές εδώ πέρα τις βίδες, ούτως ώστε να τραβηχτεί όλο έξω και ναι, μαζί με τη μετόπι. Μαζί με τη μετόπι. Μπράβο ρε Audi, μπράβο. Τι έλεγες. Τι έλεγες, τι. Βρέθηκαν οι τρεις. Α, βρέθηκαν, ναι. Ξέρω. Λοιπόν, ξανά όλα έξω τώρα. Για να δούμε τι θα δούμε. Βρήκαμε καθόλου που είναι. Λοιπόν, παιδιά μου, για να βγάλετε το πίσω του προφυλακτήρα, δύο βίδες εδώ, δύο βίδες από εκεί και όλα λύθηκαν. Στέφαν, ήταν εύκολο τελικά. Μην βιάζεις να βγάλεις σήμερα. Α, δε, μην βιάζεις, εντάξει, καλά. Τα λέω, αλλά δεν ακούει. Εντάξει, φίλε, εντάξει. Πότε βλέπουμε το προφυλακτήρα. Τώρα θα δεις πώς θα κουνηθεί. Για βγάλετε τις βίδες από εδώ πέρα. Τι ωραίο αχούρι εδώ μέσα. Λοιπόν, για τραβήξτε έξω. Καμάρια μου τρανά. Για τραβήξτε. Για τραβήξτε, κύριε Στέφανε. Με καλά πάει. Σαν να κουνήθηκε λίγο, έτσι. Κουνήθηκε. Α, ναι. Αφού κουνήθηκε σημαίνει ότι δεν έχει stop, δεν έχει βίδα. Δεν έχει βίδα. Για τράβα λίγο να δεις. Δεν έχει. Έλα, τράβα κι άλλο κούνα το λίγο πάνω κάτω. Έχει να βγει 23 χρόνια, ρε φίλε, 24. Δεν νομίζω πάντως, να ξέρεις. Στο φλάι θα έχει κάτω. Πάντως αυτό είναι το κόλπο, να ξέρεις. Βγαίνει η μετόπι εδώ, φουκουνήθηκε. Εδώ πέρα έχουν φύγει οι τρύπες, επομένως
Αυτό είναι. Είναι σαν τον μπροστά. Σαν τον μπροστά. Και ευτυχώς θα βάψουμε τον εργοστασιακό προφυλακτήρα. Για να μην έχουμε πάλι το θέμα με τη μετόπη. Όπως βγει, θα βαφτεί και ξανά μέσα. Εντάξει, το καταφέραμε. Λοιπόν, δες τι έκανα εγώ από την άλλη, περίμενε. Πριν τραβήξει και τα σπάσει όλα, βγαίνει αυτό εδώ πέρα η τάπα. Την είδες, πώς βγήκε. Την είδες. Και τώρα το τραβάς. Τώρα τράβω το πίσω. Με νεύρο ρε, με νεύρο ρε. Έτσι, μπράβο. Είδες, χωρίς νεύρο δεν γίνεται τίποτα. Χωρίς νεύρο δεν γίνεται τίποτα. Σου είπα. Γεια σου, Les Doors. Λοιπόν, στο είπα, είδες, οι μετόποι και απλά μας φύνωνε γιατί είχε λίγο χωματάκι εδώ πέρα, παιδί μου. Είχε ένα λίγο το είχε. Ένα λίγο το είχε. Λοιπόν, αυτά να μην τα χάσουν οπωσδήποτε. Βασικά, η μετόπη μπορεί και να βγει, βλέπεις. Τις βάσεις δηλαδή της μετόπης τις βγάζεις. Αυτά εδώ, τα βγάζεις. Όμως τα βγάζουμε, έχουμε τελειώσει και από πίσω, έχουμε τελειώσει από μπροστά και έχει μείνει το εσωτερικό και φύγαμε για βάψιμο. Τι εννοείς ήταν σκουπιδότοπος? Τώρα το καθάρισα. Τι περίμενες να βρεις μέσα σε ένα 25 ετίας αυτοκίνητο? Για πες. Και λίγα είχα. Και λίγα είχα. Και δεν έχει ανοίγματα. Α, δεν έχει, δεν έχει, ναι. Δεν πέφτουν τα καθίσματα εννοείς. Τι λέει εδώ πέρα το παλικάρι. Είμαστε πάρα πολύ καλό δρόμο, έχουμε ξεκινήσει να βγάζουμε, γεια σου, να λύνουμε το εσωτερικό γενικά. Νομίζω το πάμε καλά. Τώρα φυσικά είναι οι μέρες γιορτινές, επομένως θα το λύσουμε και πιστεύω πως μετά το Πάσχα το επόμενο βιντεάκι είναι ότι πρέπει για βάψιμο. Που πραγματικά ελπίζω να πάνε όλα καλά, γιατί το έχω λίγο ανησυχία το άγχος, γιατί δεν ξέρω. Για πες, ευκολάκι. Ναι. Πότε θα, πότε θα κάνουμε το roll cage, για πες. Ό,τι πεις εσύ. Ό,τι πω εγώ. Ναι. Εδώ πρέπει να τελειώσουμε πρώτα να το βάψουμε. Να βαφτεί και μετά. Νομίζω πως καλά είναι να ξεκινήσουμε να το κάνουμε για να ξέρω εγώ να το δώσουμε μετά. Εντάξει, τον κωδικό θα τον βρούμε, ρε παιδί μου. Μακάρι δηλαδή να τον βρούμε, γιατί δεν ξέρω τι θα παίξει. Το έχω λίγο ανησυχία. Κοίταξε. Θα ξελώσουμε όλο το εσωτερικό. Καθίσματα, γιατί θα μείνει μόνο του οδηγού για να το πάμε στο βαφέ και να το βγάλουμε κι αυτό. Για να βαφτεί όλο πάτωμα. Ξέρεις τι όμως, δεν έχουν προσαρμόσει καθόλου τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά. Τα πλαϊνά εδώ, τα μας πιέ. Ναι. Λες να μπουνε μετά. Πότε είναι, γιατί είναι. Θα δείξει, πες. Γιατί να μην δείξει. Λοιπόν, να σου πω. Πώς είναι. Καλά όλα αυτά, αλλά δεν κάνουμε κανένα διάλειμμα. Γιατί κουραστικές. Κουραστικές. Δεν κάνουμε κανένα διάλειμμα. Ναι. Ναι. Να κάνουμε διάλειμμα. Ναι. Okay, διάλειμμα λοιπόν. Να κάνω μια ερώτηση. Γιατί πίσω έχεις διαφορετικές ζάντες από ό,τι μπροστά? Δεν σου άρεσαν οι μπροστά και έβαλες τις πίσω ή το ανάποδο? S2000. Πολλά υποσχόμενο από το φίλο μας στο Βαγγέλη. Και μακάρι κάποια στιγμή να βρω στον υπολογιστή μου τα πλάνα, αυτά που είχαμε τραβήξει όταν είχε έρθει πρώτη φορά αυτό εδώ πέρα τα μάξι, το οποίο ήταν πραγματικά πισίνα. Χαλαρά, το έχεις, λες. Για να δούμε. I'm not the one who's running out of time.
Έτρελε. Σαν άφησε κάτι κάτω. Φίλε, θα βάλουμε αυτές. Τι έχουμε εδώ? Φίλε μου, καθένα. Πες μου ότι είναι εύκολο, σε παρακαλώ. Όχι, δεν είναι εύκολο. Αυτό δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, λύσαμε όλο αυτό και αυτό εδώ πέρα δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Σοβαρά τώρα. Λοιπόν. Γιατί εσύ τα λύσες και δεν θυμάσαι πώς τα ξαναλύνουμε. Άλλο αυτό. Άλλο αυτό. Τι άλλο αυτό? Αυτό είναι άλλο. Εγώ τα έλυνα μικρός που ήμουνα. Όχι τώρα. Τώρα σοβαρεύτηκα. Λέμε τώρα. Γιατί ρε φίλε. Δεν πιστεύεις ότι σοβαρεύτηκα? Εντάξει, μέχρι κάποιο σημείο. Δηλαδή το γεγονός ότι δεν θα βάλω JR πάνω στα μάξι δεν είναι δείγμα σοβαρότητας? Γιατί αν φοράς JR δεν είναι σοβαρός, λέει. Δεν ξέρω. Δεν κατάλαβα. Δεν ξέρω τι λένε. Παρ' όλα αυτά εμείς θα βάλουμε αυτές εδώ πέρα προσωρινά, γιατί αυτές επολύθη. Εω! Στέφανε! Σε τσάκωσα. Σας τσάκωσα. Ποιος αλήτης είχε εδώ πέρα ηχεία παλιά? Εγώ! Όταν δεν ήμουν σοβαρός, γιατί τώρα σοβαρεύτηκα. Πάλι δυσκολεύεσαι. Τέτοια είναι στον κόσμο, τα πιστεύουμε. Πάλι δυσκολεύεσαι. Δυσκολεύομαι. Τι πράγμα είναι αυτό? Άντε, εγώ έκανα τόση δουλειά, έβαλα εδώ πέρα τις ζάντες, τις βίδωσα. Τις προσάρμοσα. Ωραία έκατσαν. Μ' άρεσαν. Μπορεί και να τις αφήσω, δεν ξέρω. Στέφανε. Φιλώστηκε. Στέφανε, κοίτα εδώ. Για να βάλω ένα κλίψ. Όταν έχεις μπάγκετ με τρύπες, μπορεί να σε βλέπεις από παντού. Κοίτα εδώ. Τι πάλι. Τροχό. Τι είναι πάλι. Τροχό ακούω. Θα το κόψουμε. Κόψουμε, τελειώνουμε. Δεν πατήσουμε να κόψουμε, σιγά σιγά. Γιατί ρε εσύ, δεν μπορείς να σε βάζεις πίσω καθίσματα. Ρε εσύ, θα βάλω. Γιατί να βάζεις καθίσματα? Έτσι. Αφού θα κάνω roll cage. Και. Τι και. Να μην βάλω δηλαδή καθίσματα επειδή θα κάνω roll cage. Καρότσα να το κάνω. Αφού ρε φίλε η άδεια γράφει για 5 άτομα. Έλα μου ρε. Και φαντάζεσαι να με σταματήσουν στο δρόμο και να με γράψουν, γιατί ξέρεις, τα μάξι είναι στην άδεια για 5 άτομα ενώ εσύ έχεις για 2. Καλό. Μακάρι να μην συμβεί ποτέ. Πώς βγήκε κατευθείαν και αυτό εδώ δεν βγαίνει? Ποιο? Τα δύο τα, για τα προσκέφτια. Αρχικά εκείνο το έχει αναλάβει ο Αλέξανδρος. Αυτό το έχει αναλάβει. Εγώ τα έβγαλα όμως εκεί. Άλλο αυτό. Ο Αλέξανδρος δεν ξυπνάει το χέρι του. Αλέξανδρε. Τα μισά να μου λέει για να ξέρεις. Μόνο τα μισά. Παιδιά, δηλαδή θα το τελειώσουμε σήμερα τα μάξι, τι θα γίνει? Θα πάμε τη σπουδαία. Τώρα θα πει μιλάς εσύ που δεν κάνεις τίποτα και απλά κρατάς μια κάμερα. Αλλά μεταξύ μας, εγώ τα κάνω όλα. Τον τροχό. Μην το χαλάσεις. Αυτό προσπαθώ. Εντάξει. Μην το χαλάς γιατί. Αν και είναι μέσα στην εγγύηση το αμάξι τώρα, αλλά και τι να κάνεις. Ναι, 25 ετίας έχω εγγύηση. Ναι, ρε φίλε, Audi αφού. Για κάτι πώς θα πω. Εδώ η Audi δίνει εγγύηση για τις 6 βίδες που πατάνε στον τροχό. Για πες. Το κάνω. Όχι. Γέλα πάλι χείριση. Για να σε δω. Να βάλω εγώ. Έλα, γιατί όλοι. Ήρθε η σειρά μου. Λοιπόν, άστο λίγο να δω. Αν το βγάλω όμως, τι θα χάσεις?
Φέρε τον τροχό. Βγάλτε εσύ. Λοιπόν, άκου λίγο. Αυτά τα στριφογυρνάς. Για να βγει. Για να βγει, δες εδώ. Φέρε μου λίγο το κοφτάκι. Το κοφτάκι. Βασικά, το άλλο, το... Θα σου πω. Δώσε μου το άλλα. Πού είναι τα άλλα αυτά. Λοιπόν. Τα πατάς από κάτω και βγαίνει με τα βάνα. Ωραία. Δεν τα γυρνάς. Επομένως, αυτό, που είναι έτσι, αυτό έχει γυρίσει. Ωραία. Φέρε μου λίγο το καβουράκι το μικρό. Τα άλλα έχουν βγει όλα. Ωραία. Σημασία είναι να μην το σπάσουμε. Φέρ το λίγο. Άμα το σπάσουμε, φίλε, εσύ το ξεκίνησες. Μήπως με το φλόγιστρο βγει. Δεν θα μείνει τίποτα με το φλόγιστρο. Είπαμε να το διαλύσουμε. Όχι. Τρελός, έχω δεν κάνω τέτοια πράγματα. Απαπαπαπα. Ζορίζεσαι εδώ. Όχι ρε. Ωχ. Ναι. Ωχ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Για να το δω λίγο. Για να το δω λίγο. Για να το δω λίγο. Τι είναι αυτά. Ρε φίλε. Να γιατί δεν έβγαινε. Γιατί κάποιος που πήγε και έβαλε καλύματα. Ναι, για σένα μιλάω. Δηλαδή, δεν έκανε τρύπα. Ισχυρίζεις ότι αυτό είναι το κάλυμα. Πλόφα ήταν αυτό. Φίλε, έχει σφινώσει εδώ πέρα. Ναι. Σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Κάτσε γιατί δεν πιάνει η κάμερα. Και δεν τα άφηνε να περάσει η λαμαρίνα. Μας. Κατάλαβες. Το έβγαλα. Ναι. Ξέρω κι εγώ να πάρω τον κάμερα και να βγάλω. Το έβγαλα. Αυτό είναι εύκολο. Δεν με περιόρισε κάπου. Το έβγαλα, τέλειωσε. Το έβγαλα. Καλά, εντάξει, θα βγουν καθίσματα. Λοιπόν, είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο. Νομίζω ότι εντάξει, τα φανάρια τι είναι, δεν είναι κάτι να τα βγάλουμε. Ζάντες μπήκανε. Το πιο δύσκολο κομμάτι ήταν τα πίσω τα καθίσματα, βγήκαν και αυτά. Εδώ πέρα, παιδιά μου, από ό,τι βλέπω, έχει ακόμα αρκετή δουλειά. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσουμε, αλλά για την ώρα καλά περάσαμε. Δείτε εδώ πέρα τα χάλια μας. Γι' αυτό, μια προσωπική πίστα, ώστε να μην κινδυνεύει κανείς, ό,τι κάνουμε να μένει εδώ μέσα. Όπως αυτό, ας πούμε. Να μένει εδώ μέσα. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς έχει βγει το βίντεο. Ελπίζω να σας αρέσουν γενικά αυτά που κάνουμε. Όσο καλοκαιριάζει, έχουμε πλέον και την πίστα μας και την όρεξη φυσικά για να κάνουμε διάφορα τέτοια. Στη συνέχεια θα έχουμε πολύ περισσότερα από αυτά. Χαίρομαι αν σας αρέσει. Κάντε και like φυσικά, κάντε εγγραφή. Λοιπόν, δεν σας καθυστερήσω άλλο. Μέχρι τα επόμενα, εμείς θα τα λέμε. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη στήριξη. Σκέφτομαι πολύ σοβαρά να πάρω Honda.